συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι φυσικό αυτές τις μέρες να ανακαλείται στη μνήμη μας, στο συνέστημά μας, ο ιστορικός, φοιτητικός, σπουδαστικός και εργατολαϊκός ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου, ο οποίος συνέβαλε στην επτάχυση της πτώσης της Σπούδας, σε συνδυασμό βεβαίως με το ελληνικό πραξικόπημα στην Κύπρο, που αποτέλεσε το πρόσχημα και την ευκαιρία για τουρκική διεισβολή στο νησί, κατοχή του 39% του εδάφους της που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Για μας η κάθε ιστορική επέτειος δεν εξαρτάται με την υποχρέωση να θυμόμαστε και να μαθαίνουμε τι έγινε. Κυρίως αποτελεί την ευκαιρία επίσης να διευρύνουμε τη γνώση και την πείρα, ιδιαίτερα σήμερα που πραγματοποιούμε μια πιο πλατιά ιδεολογικοπολιτική αυτοτελή και αγωνιστική στις γραμμές του κινήματος αντεπίθεση, με το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής, με σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό», με συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στον δρόμο της ανατροπής, στον αγώνα για τον σοσιαλισμό. Διανύουν ήδη τις αρχές μιας νέας δεκαετίας που ο καπιταλισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με αντιθέσεις και αντιφάσεις, απέναντι στις οποίες δυσκολεύεται περισσότερο από πριν να δώσει βέβαιες και βιώσιμες απαντήσεις. Περίοδος που δεν προμηνύει όμως μόνο νέα μαύρα μαντάτα για λαούς, αλλά και νέες δυνατότητες να ανέβει τα ξεκυπάρει, οι λαοί να παρέχουν πιο ουσιαστικά ύστερα από δεκαετίες μεγάλης υποχώρησης του εργατικού λαϊκού κινήματος. Εμείς το σύνθημα «Το Πολυτεχνείο ζει» το βλέπουμε και από μια ιδιαίτερη σημασία στη σκοπιά. Ήδη το κόμμα μας βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της μελέτης της περίοδου 1967-1974, στη διάρκεια της οποίας βεβαίως αναπτύχθηκε ο διδικτατορικός αγώνας με κορυφαία εκδήλωση του Πολυτεχνείου. Το 2017 κυκλοφόρησε κομματική έκδοση με τον τίτλο «Δικτατορία 1967-1974», με κείμενα και ντοκουμέντα που αν μελετήσετε, όσοι δεν το έχετε κάνει, θα έχετε μια κατάλληλη προετοιμασία για τη συζήτηση και του νέου τόπου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως ξέρετε, εξετάζει τα ιστορικά γεγονότα και περιόδους με επιστημονική μέθοδο, με τη βοήθεια όλων των αυθεντικών αρχείων, όχι μόνο των δικών του, αλλά και όλων όσων υπάρχουν και διατίθεται, ανεξάρτητα προς ανατολισμού και της πολιτικής εναντίον μας. Στηριζόμαστε στη διαλεκτική ληστική ανάλυση των εγχώριων και διεθνών εξελίξεων, με αυθεντική την οικονομία, την πορεία του κύκλου της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αναδεικνύουμε πώς η οικονομία υπαγορεύει τις ανάγκες του κεφαλαίου και τις προσαρμογές που πρέπει να κάνει το πολιτικό σύστημα προς όφελος της κερδοφορίας του, την αντιμετώπιση σε βάρος του λαού του κύκλου της κρίσης και μαζί βεβαίως για το τσάκισμα της εργατικής πάλης της κοινωνικής συμμαχίας. Μελετάμε την επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συμβαστικές και υπερπεριαλιστικές αντιθέσεις, τις υπερπεριαλιστικές συμμαχίες που συγκροτούνται ή αναδιατάσσονται στα πολλαπλά πια σήμερα υπεριαλιστικά κέντρα, τα παραδοσιακά, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και νεότερα όπως την Κίνα και τη Ρωσία με τις δικές τους συμμαχίες. Μελετάμε τις στρατιωτικές συμφωνίες με πρόσχημα την ασφάλεια αντίθεν και την ειρήνη στην πραγματικότητα για την διαφάνεια και με τα όπλα αν χρειαστεί για τις αγορές και τις σφαίρες επιρροής. Τις περιφερειακές συμφωνίες μελετάμε και ανταγωνισμούς στην περιοχή που βρισκόμαστε. Όλα αυτά ασκούν επίδραση σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και στρώματα. Στην αστική τάξη ασκούν επίδραση την εργατική τάξη, τα μικροαστικά φτωχά μεσαία στρώματα της πόλης, τους βιοπαλλεστές αγρότες, την νεολαία, τις γυναίκες που ανήκουν στην εργατική λαϊκή οικογένεια. Καθόλου δεν σημαίνει ότι βάζουμε σε δεύτερη πλήρα τον ρόλο του υποκειμενικού παράγοντα και ειδικότερα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και τη στρατηγική του, τον καθοδηγητικό ρόλο που διαδραμάτισε σε κάθε βάση, στην ταξική πάλη, συνεξετάζει τη στρατηγική του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος και των Σοσιαλιστικών Κρατών ως το 1991.
Βεβαίως η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο. Αλλά οι νομοτέλειες της κίνησης της καπιταλιστικής ανάπτυξης, του κύκλου της, όπως και το πέρασμα από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό, έχουν καθολική ισχύ την εποχή του περάσματος από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό, έστω και κάποια στοιχεία διαφέρουν από ιστορική περίοδο σε ιστορική περίοδο ή παρεμβαίνουν ιδιαίτερα γεγονότα, κάποιες πραγματικές ιδιαιτερότητες ή λεγόμενες ιδιομορφίες. Αγαπητοί συντροφοί και συντρόφισσες, επέλεξα να σταθώ σήμερα σε τέσσερα βασικά ζητήματα που περιέχουν συμπεράσματα για τη γενιά που χωρίς δικαιώματα παλέτει να γίνει γενιά της ανατροπής. Το πρώτο συμπέρασμα αφορά τα έγκαιρα της δικτατορίας εναντίον της οποίας στράφηκε ο αγώνας του Πολυτεχνείου. Γενικά η στρατιωτική δικτατορία, δηλαδή η στρατιωτική δικτατορία, ήταν γέννημα θρέμα των αντιθέσεων και της κρίσης του αστικού πολιτικού συστήματος σε σχέση με τις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης της δεκαετίας του 50 και του 60. Η στρατιωτική δικτατορία περιέχει ισχυρότατες αποδείξεις, όπως βεβαίως και άλλες περίοδοι, προσθέτει αποδείξεις σε όσους δεν ξέρουν, που δικαιώνουν τη θέση του κόμματος, του κόμματός μας για τη σχέση του καπιταλισμού με το φασισμό, με την κάθε μορφή εκτροπής, με τη δράση ναζιστικών τρομοκρατικών ή συναγών οργανώσεων, σας θυμίζω τους Μουτζαχεντίν και τα Λεβάντ, την Αλκάιδα, τον Ισλαμικό κράτος κλπ. Τέτοιες και άλλες οργανώσεις και παρακλάδια, που είτε και τέτοια παρακλάδια είτε ιδρύθηκαν από υπηρεσίες των μυστικών υπηρεσιών, τον αστικό κρατόπεδο, δεν τους κάνει των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μόνο. Στη Γαλλία, μάλιστα, το κόμμα της Λεπέν που λένε σήμερα ιδρύθηκε αρχικά, στα κρυφά βεβαίως, από τον σοσιαλιστή Μιτερά για να αφαιρέσει ψήφους, όπως έλεγε, από τη δεξιά. Είτε χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογηθούν μέτρα βίας κατά του κινήματος, οπωσδήποτε, αξιοποιήθηκαν και αξιοποιούνται για την έκβαση και διευθέτηση ενδοϊκαιριαλιστικών αντιθέσεων, παλιότερα μάλιστα για την επίθεση σε βάρος της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Δεύτερον, αφορά στο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στη μεταβιβλιακή περίοδο και στη σχέση τους με τη στρατιωτική δικτατορία ως και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Με στοιχεία και αποδείξεις απαντάμε στην προσπάθεια που έγινε απενοχοποίησής τους. Απαντάμε στον ελιγμό που γίνεται σήμερα, απορισμένος, ότι αν το 67 είπε και το ΝΑΤΟ είχαν συνεργεί, σήμερα ο όρος τους έχει αλλάξει, έχουν γίνει, ας πούμε, υπερασπιστές της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού, άρα δεν έχει κανένα νόημα ο αγώνας για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τη συμμετοχή σε υπερελιστικά κέντρα και συμμαχίες. Απαντάμε στη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, που ανεξάρτητα από δευτερεύουσες ενστάσεις μεταξύ τους, λένε ότι είναι όφελός μας, όφελος με το λαό, οι νέες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, οι άλλες τριμερείς και τετραμερείς περιφερειακές υπεριαλιστικές συναρχίες και τη φέρνουν επενδύσεις και ανάπτυξη και κυρίως λένε, θωρακίζουν την εδαφική εταιρεότητα της χώρας, μας εξασφαλίζουν τάχα εμάς να νιώθουμε ασφαλείς. Τρίτον, αφορά στο χαρακτήρα του αντιδικτατορικού και αντιφασιστικού αγώνα και του σύγχρονου αγώνα για συνδικαλιστικές πολιτικές ελευθερίες για κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα. Και τέταρτο, αφορά πια πιο ειδικά στο ρόλο του κόμματος και της ΚΝΕ που αφετέλεσαν πραγματικά την ψυχή του αντιδικτατορικού αγώνα, χωρίς βεβαίως να παραβλέπουμε ότι έδρασαν κατά της δικτατορίας και άλλες ομάδες αγωνιστών και πολιτών, φοιτητικές παρατάξεις, ακόμα και ένα μικρό μέρος στρατιωτικών, ιδιαίτερα του πολεμικού ναυτικού, με διαφορετικές βεβαίως αντιλήψεις με εμάς για το τι θα πρέπει κυρίως να γίνει μετά την πτώση της δικτατορίας. Ας πάμε λοιπόν στο πρώτο ζήτημα που αφορά τη σχέση της στρατιωτικής δικτατορίας με το πολιτικό σύστημα του καπιταλισμού. Μη θεωρήσετε, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, ότι η θεμελιακή θέση του κόμματός μας για τη σχέση του φασισμού, ναζισμού, οποιασδήποτε προσωρινής αναστολής του αστικού κοινοβουλευτισμού με το καπιταλιστικό σύστημα μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή από το λαό. Δεν γίνεται εύκολα κατανοητή.
Στο συγκεκριμένο ζήτημα της αφιλιανής δικτατορίας, μπερδεύει ακόμα το γεγονός ότι οι αστικές πολιτικές δυνάμεις εμφανίστηκαν αντίθετες. Το καταδίκασαν. Σήμερα, μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία περηφανεύεται, γιατί επί των ημερών της ξεκίνησε η σύλληψη των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής και επί των ημερών της έληξε η αδελφιολόγητα μακρόχρονη νίκη με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει σαν παράδειγμα την αντίθεση ανάμεσα σε αστικά κόμματα με ακροδεξιά κόμματα όπως τη Γαλλία, στη Γερμανία και άλλο. Παραπλανά δηλαδή ακόμα η πολεμική που κάνουν ναζιστικά, φασιστικά, ακροδεξιά πολιτικά σχήματα ή και ομάδες στα αστικά κόμματα και στους ηγέτες τους. Είναι ανάγκη λοιπόν οι νέες γενιές να μάθουν πώς δυνάμωσε και επικράτησε ο χιτλερισμός στη Γερμανία, ο μουσολινισμός στην Ιταλία και γιατί έκαναν πραξικοπήματα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Να μάθουν ότι ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι, όπως άλλωστε και ο Μεταξά στην Ελλάδα, επικράτησαν κανονικά μέσα από το αστικό κοινοβούλιο και τους αστικούς γενικότερα θεσμούς. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η διακήρυξη της Κεντρικής Επιτροπής το 2017 στην επέτειο των 50 χρόνων από την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας, οι αιτίες βρίσκονται πρωταρχικά στους κόλπους του μεταφυλιακού αστικού πολιτικού συστήματος που διαμορφώθηκε στην Ελλάδα ιδιαίτερα μετά τη Συμφωνία της Βάλκησας από το 1946 πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα και ίσχυσε ως το 1967. Η άνθουσα τάξη προκειμένου να αντιμετωπίσει το κόμμα μας, το ΕΑΜ Ελλάς και στη συνέχεια το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, είχε κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις και στην πρώτη γραμμή των στρατών, διαμόρφωσε το κατάλληλο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, δημιούργησε και στήριξε κρατικές και παρακρατικές οργανώσεις και μάλιστα με βασικό κορμό αυτούς που είχε συνεργαστεί με τη γερμανική κατοχή, τις κατοχικές δυνάμεις. Όλες οι αστικές πολιτικές δυνάμεις, παρά τις μεταξύ τους διαφορές, είχαν συνταχθεί στον στόχο της ήττας του Δημοκρατικού Στρατού με κοινή σημαία του στον αντικομμουνισμό και με προεξάρχοντα τον ρόλο του παλατιού. Ο θρόνος έπαιξε ρόλο στον πόλεμο κατά του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ως σύμβολο της πάλης, έτσι, αναδείχθηκε κατά του κομμουνισμού και συνέχισε να κατέρευει μερίδιο στους μηχανισμούς της αστικής εξουσίας και κατά των εκφύλιων. Για λόγους βέβαια αναγκώδης ομιλίας δεν αναφέρομαι, αναφέρθηκε υπερηκτικά και για το συγκεκριμένο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στον εξοπλισμό του αστικού στρατού και την νίκη απέναντι στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Καθώς όμως προχωρούσε με τα πολεμική καπιταλιστική ανάπτυξη, το διαμορφωμένο μεταφυλιακό καθεστώς άρχισε να φαίνεται ότι δεν ήταν κατάλληλο για να εξυπηρετηθεί η οικονομία και η πιο ομαλή χειραγώγηση και ενσωμάτωση των εργατικών λαϊκών μαζών, ενώ προετοιμάζονταν η διαδικασία ένταξης στην τότε ΟΚ. Οι ανάγκες του κεφαλαίου και του αστικού πολιτικού συστήματος ήταν δηλαδή σε αναντιστοιχεία με την ύπαρξη δύο κέντρων εξουσίας, της εκτελεστικής εξουσίας που ήταν η κυβέρνηση και του θρόνου που είχε δικαιοδοσίες στις ένοπλες δυνάμεις. Οι αστικές κυβερνήσεις εναλλαγής του Κωνσταντίνου Καραμαλή της ΕΡΕ και του Γιώργου Παπαδρέου της Ένωσης Κέντρων, κατά την δεκαετία του 60 οπωσδήποτε τελείωσαν ορισμένους εξυγχρονισμούς αστικούς, σε αντίθεση με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες της κυβέρνησης και του θρόνου, ιδιαίτερα πέρασαν στον έλεγχο του στρατού με αποτέλεσμα να οξυνθούν οι παραπέρατες θέσεις τους με το παλάτι, που το παλάτι πραγματοποιούσε συμμαχίες πότε με την ΕΡΕ και πότε με την Ένωση Κέντρων, άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμεσα, ανέκρεται ακόμη για κυβερνήσεις. Σημαντικός παράγοντας που όξινε την κρίση της αστικής διακυβέρνησης ήταν και το Κυπριακό, καθώς υπήρχαν διαφορές με την Κυπριακή ηγεσία και υπήρχε φόβος στην Ελλάδα μήπως διαμορφωθεί η προσωρινή συμμαχία της Κυπριακής αστικής τάξης με την Σοβιετική Ένωση, η οποία οπωσδήποτε αντιδρούσε στη χρησιμοποίηση της Κύπρου από τον ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ στην Αμερική. Κάτω λοιπόν από την επίδραση των παραπάνω παραγόντων, το τμήμα της άμαξης τάξης που είχε δύναμη στο πιο ισχυρό μηχανισμό των στρατών έδωσε τη δικτατορική αστική λύση. Αυτή βεβαίως η λύση
επιτέθηκε με τον πιο δραματικό τρόπο για τον ελληνικό λαό, που έζησε για άλλη μια φορά την κατάργηση συνδικαλιστικών πολιτικών ελευθεριών, φυλακής, εξορίες, βασανιστήρια, πάντα. Ας δούμε και από μια άλλη πλευρά τη σχέση καπιταλισμού και αστικού πολιτικού συστήματος και δικτατορία, συγγνώμη. Οι συνταγματάρχες χρησιμοποίησαν τον παράθυρο που είχε το Σύνταγμα του 1952, που νομιμοποιούσε την επιβολή της δικτατορίας με τη διαφορά ότι αναγνώριζε το δικαίωμα της κατάργησης του κοινοβουλευτισμού μόνο στο βασιλιά, μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Δηλαδή, η διαφορά αφορούσε το ποιο φορέας θα έβαζε σε αναστολή τον κοινοβουλευτισμό. Αυτό το βέβαια που ήταν από το Σύνταγμα. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ της Ένωσης Κέντρου, μετά το 1952 στο 1967, στηρίζοντας το Σύνταγμα του 1952 και στους αντικομμουνιστικούς αντιδραστικούς νόμους, το πλαίσιο που χρησιμοποίησε η στρατιωτική χούντα. Άλλη απόδειξη για τη σχέση του καπιταλισμού με τη δικτατορική εκτροπή είναι ότι από ταξική σκοπιά το στρατιωτικό πραξικόπημα στηρίχθηκε από ισχυρά τμήματα της αστικής τάξης από την πρώτη στιγμή από το εφοπλιστικό κεφάλαιο και πολύ λίγο μετά και το βιομηχανικό. Σήμερα οι διαφορές και επιθέσεις ανάμεσα στα αστικά κόμματα, τα κόμματα της αστικής διαχείρισης, είναι πιο ελαχιστοποιημένες στη γενική στρατηγική, οι επιθέσεις τους εμφανίζονται κυρίως σε ζητήματα τακτικής και οπωσδήποτε υπάρχει ο ανταγωνισμός μεταξύ τους, ποιο κόμμα θα έχει το πρώτο λόγο στη διακυβέρνηση, είτε σε μονοκομματική κυβέρνηση είτε στις συνεργασίες. Την περίοδο 2012-2015 και 2015-2019 οι καυγάδες και οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στα κόμματα δραστικά και της αστικής διαχείρισης, ας πούμε, αποτέλεσαν σωσιμβείο και προφυλακτήρα για το αστικό πολιτικό σύστημα και την αστική διαχείριση, είτε με βάση τις συνεργασίες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, στο όνομα να μην εκδηλωθεί η Ελλάδα από την Ευρωζώνη και στη συνέχεια με την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΕΝΕ. Η οικονομική κρίση του 2009 έφερε στο αστικό πολιτικό σύστημα σημαντικά πλήγματα που φάνηκαν το 2012 με την εκλογική μαζική καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα την κατακρίνηση του ΠΑΣΟΚ. Τη διέξοδο ποιος συνέδωσε στο αστικό πολιτικό σύστημα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΕ. Καθώς το ανερχόμενο λαϊκό κίνημα ως εκείνη τη στιγμή, σε σημαντικό του μέρος ενσωματώθηκε ή επηρεάστηκε στα συστήματα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσε και συντηρητικά κόμματα ως και την ναζιστική φασιστική Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατία τώρα έχει ξεκινήσει τη νέο τύπο τρόπο προπαγάνδα για τις διπλές εκλογές όποτε και αν είναι. Απειλεί ότι αν δεν βγει αυτοδύναμη από τις πρώτες εκλογές, ακόμα και με την αυγή εναλογική, μπορεί ακόμα και μετά την τέτοια αναμέτρηση να σημειωθεί αστάθεια και να πληθεί η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο ΣΥΡΙΖΑ απειλεί από τώρα ότι θα έχουν ευθύνη τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αν δεν το συντρέξουν για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας με βάση τον τεχνητό διαχωρισμό, τώρα εκπληκτικά και πρακτική, ανάμεσα στη φιλελεύθερη και προοδευτική, όπως λέει η διαχείριση. Να λοιπόν ένα επίκαιρο ζήτημα για τη γενιά της ανατροπής. Και έπρεπε να νιστάσει του ελληνικού λαού όταν το πολιτικό σύστημα εκτίθεται ρήγματος. Έχει δυσκολίες να εξασφαλίζει πολιτική σταθερότητα, να μπορεί να σχηματίζει σταθερές κυβερνήσεις, να αναπτύξουμε πλατιά συστηματική, σωστά σχεδιασμένη και κλιμακωμένη ιδεολογικοπολιτική αντεπίθεση. Αυτό και το κάνουμε και το κάνουμε και το συνεχίζουμε, ώστε όσο εξαρτάται από εμάς, ένα μεγαλύτερο μέρος του λαού της νεολαίας, τέλος πάντων όσων έχουν ανοιχτό αυτή προς το χώρο μας και είναι αρκετοί αυτοί, ή ψάχνουν οι προβληματισμένοι να κατανοήσουν ανάμεσα στα άλλα ότι το αστικό πολιτικό σύστημα, ότι όταν το αστικό πολιτικό σύστημα έχει δυσκολίες, το εργατικό λαϊκό κίνημα πρέπει να τις αξιοποιήσει πλήρως απελπιτήριο για νέα επίθεση και κλιμάκωση και όχι να τις βαλώνει, όπως έγινε το 2012 και μετά το 2019, και ακριβώς να τις βαθαίνει, να τις διευρύνει και έτσι είναι ευκαιρία να βγάλουν συμπεράσματα όσοι το 2012 θύμωσαν
ή στενοχωρήθηκαν με την αμυντική στάση του κόμματος να μετέχει να στηρίζει κυβερνήσεις στο έδαφος του καπιταλισμού, εκείνοι που δεν κατανόησαν γιατί το κόμμα μας στο δημοψήφισμα του 2015 πρότεινε λευκό ή άδεια. Σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη της Ευρώπης και στις άλλες εμπειρίες, πολλαπλασιάζονται εδώ και αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη νίκη της αντεπανάστασης στις χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, φαινόμενα μια σχετικά ανεβασμένης, έστω και με σχετικά κατανεβάσματα δράσης ακροδεξιών έως και ναζιστικών κομμάτων και οργανώσεων. Αποδεικνύεται λοιπόν, περίτρανο, ότι τα κόμματα, οι υπερασπιστές της αστικής δημοκρατίας και του αστικού συνοβουλευτισμού, όχι μόνο δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα, ακόμα και αν έχουν ιδιαίτερου λόγου να το θέλουν, αντίθετα τους χρησιμοποιούν κατά του εργατικού αποκινήματος. Αποκορύφωμα αποτελεί η αναγωγή σε κρατική ιδεολογία της θεωρίας της εξίσωσης φασισμού και κομμουνισμού. Το κάλεσμα, μάλιστα, να στηθούν από την δεξιά και αντιφασιστικά πολιτικά μέτρα συνεργασίας είναι επίσης σανίδα σωτηρίας για το κεφάλαιο, την αστική διαχείριση, καθώς διαβρώνουν και υποσκάπτουν τη γραμμή, την αναγκαία γραμμή της αντικαπιταλιστικής εργατικής πάλης και της κοινωνικής συμμαχίας, της αντιμονοπωλικής πάλης. Τέτοια καλλιτελέσματα που ιδιαίτερο ΣΥΡΙΖΑ προβάλλει και κάποιες οπορτουνιστικές ομάδες απελοχοποιούν τον καπιταλισμό σύστημα, δείχνοντας την ευθύνη των ακροδεξιών οργανώσεων και προσανατολισμών αποκριτικά και αποκριστά και μόνο στην φιλελεύθερη διαχείριση. Και την ίδια ώρα τα φιλελεύθερα αστικά κόμματα στην Ελλάδα και παντού βρίσκουν την ευκαιρία να ενοχοποιούν το εργατικό κίνημα ως παράγοντα παραβίασης της δημόσιας τάξης και νομιμότητας. Ας πάμε στο δεύτερο θέμα, ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Το κόμμα μας από την πρώτη στιγμή και σωστά κατάγγειλε το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στη διαμόρφωση του μετεπιλιακού καθεστώτος, αλλά και στην επιβολή της εκατομμύρας, όμως δεν έπαιρνε υπόψη ή υποβάθμιζε το ρόλο των εμβαστικών αντιθέσεων. Αυτό που καθόρισε τη στάση παραδείγματος χάρη των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν η μορφή άσκησης εξουσίας στην Ελλάδα, αλλά αν η μια ή η άλλη κυβέρνηση είτε ήταν πρόεδρο από εκλογές, είτε ήταν δοτή, ας πούμε όπως ήταν η κυβέρνηση της στρατιωτικής δικτατορίας, αν θα εξασφάλιζε τη συνέχιση της ελληνικής πολιτικής απέναντι στις ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο μάλιστα που η Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή και η Αφρική ήταν στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντός τους, έναντι και τις όποιες παρέμβασεις και επιβολής ασκούσε η Σοβιετική Ένωση. Την ίδια στάση κράτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην ερχόμενη πρώτη φορά κυβέρνηση της αριστεράς με κορμό του ΣΥΡΙΖΑ, θυμάστε. Και με το ΠΑΣΟΚ. Πριν έρθει το ΠΑΣΟΚ πριν για τις εκλογές, έλεγαν τι θα γίνει, μόλις ήρθε αμέσως. Στήριξαν και την πολιτική βοηθούσαν να στηριχθούν. Είναι γεγονός ότι τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζει ένα μεγάλο μέρος του λαού, τα εκρηκτικά προβλήματα της νεολαίας και η αβεβαιότητα για τα επόμενα χρόνια, και ενώ σήμερα όλα τα κόμματα πλήθη που έχουν μία στρατηγική απέναντι γενικά στον καπιταλισμό, στον ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά έχουν οδηγήσει στη διάβρωση κατά κάποιο τρόπο τη όποια αντιπεριμιστική συνείδηση είχε αναπτυχθεί σε μεγάλα τμήματα του λαού και μάλιστα με αποκορύφωμα την περίοδο της δικτατορίας, πράγμα που φαινόταν και στα πρώτα μετά την πτώση της δικτατορίας χρόνια. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο ελληνικό λαό έγινε μαζικά φιλικός απέναντι στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών ή ότι ξαφνικά μαζικά ο ελληνικό λαό αγαπά τον ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μεταλλάχθηκε η ελληνική συνείδηση τόσο μαζικά και τόσο καρδιά, που είναι περισσότερο ανεπίστευτα. Κάποιοι όμως δεν πιστεύουν στη δυνατότητα αποτελεσματικής αντίδρασης, κάποιοι φοβόνται. Ή διστάζουν μπροστά σε μια διαδικασία σύγκρουσης με την κυρία και την πολιτική, δεν βλέπουν έξω. Είναι αρκετοί αυτοί που θεωρούν ότι έστω η συμμαχία με τους λίγους μπορεί να αποτελέσει σανίδα σωτηρίας απέναντι στις όποιες απειλές υπάρχουν ή ότι θα έρθουν κάποιες επενδύσεις, άρα κάποια ψήφια
να πέσουν κάτω από το πλουσιοπάροχο τραπέζι. Πού τη λάσετε για τους κεφαλοκράτες. Μια λογική δηλαδή παραπλανητικού εφορισμού και δεδομένων απαιτήσεων που αγνοεί υποτιμά ότι σήμερα υπάρχουν αντικειμενικά όλες οι δυνατότητες, ο λαός δεν είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες του. Είναι δική μας λοιπόν ευθύνη, πριν από όλα, στα πιεστικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που τα όψει η πανδημία, να μην παραλείπουμε μια πολύμορφη συνεχή διαδικότηση τι κρίνεται πίσω από το σύνθημα που όλα τα κόμματα υποστηρίζουν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κοινά, Μπέρα κλπ. Αυτό που λένε η λεγόμενη γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας, που σημαίνει πολιτική, οικονομική, στρατιωτική, πολιτική επαφή στις ευρωπαϊκές επιθέσεις στο πλευρό της μιας και της άλλης πλευράς. Τότε η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια τεράστια αμερικανική και ανθρωπική βάση, τότε παράλληλα στη μορφώνηση της στρατιωτικοποίησης της Ευρώπης, μπορεί να προβληματίζει μια ίδια αρκετούς. Απέχουμε όμως από το να γίνει αναπόσπαστο στοιχείο του καθημερινού αγώνα, κριτήριο για τη συμμαχία και τη σημασία της αντικαπιταλιστικής αντιμονοπωλιακής αντεπίθεσης της ανατροπής. Όταν η Ελλάδα, ως μέλος του ΝΑΤΟ και στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ, είχε μέσω των βάσεων τα όπλα στραμμένα όχι προς Ανατολάς, που έλεγα, αλλά προς βορρά, κατά των βαλκανικών σοσιαλιστικών κρατών και του συμφώνου της Βαρσοβίας, ούτε μια φορά η Ελλάδα ως κράτος, ως χώρα, δεν δέχθηκε απειλή, ούτε με τη μορφή υπονοούμενου, ότι αν ξεχνάει την κατάσταση, τότε η χώρα θα τιμωρηθεί. Ποτέ τέτοια πράγμα δεν γίνεται, ούτε από το σύγχρονο της Βασιλείας, ούτε από την Σοβιετική Ένωση. Αντίθετα, η Ελλάδα δεν πλήρωσε την εκδοχή ως μέρος του ΝΑΤΟ και σύνολο των ΗΠΑ. Ούτε την τουρκική κατοχή της Κύπρου, που δεν βλέπετε το σύγχρονο με την ελληνική πολιτική, ούτε σήμερα την επιθετική πολιτική της Τουρκίας. Ακόμα και ο προηγούμενος, ακόμα και ο προηγούμενος υπουργός άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, κάποια στιγμή και στις εθνικές αναλυτές και κάποιοι αναλυτές επίσης της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι πριν πρότινος, έλεγαν ότι στα δύσκολα με την Τουρκία θα είμαστε μόνοι μας. Σας το θυμίζω. Οι λεγόμενοι σύμμαχοι, και το ξέρουν αυτό και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, όπου και είναι στην κυβέρνηση, πρώτοι από όλους θα ζητήσουν συμβιβασμό και χωρίς τις κυριαρχικό δικαιωμάτων. Έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο δεν θα φέρει. Αλλά δεν πρόκειται να συνδράμουν τη μια από τις δύο πλευρές ή και αν συνδράμουν, δεν καθόλου βέβαια ότι αυτή δεν είναι η Ελλάδα. Όμως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Στο ζήτημα αυτό που λένε η γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας, είναι θέτουμε και ένα άλλο, ακόμα πιο κρίσιμο ζήτημα. Αυτό της διεθνιστικής αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς. Και ρωτάμε, είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός, ο κάθε λαός, να ελπίζει ότι μπορεί να ζει καλά, να ζήσει καλύτερα, να έχει ασφάλεια, με αντάλλαγμα να συγγενεί, να ανέχεται το ελληνικό κράτος, να δίνει χέρι βοήθεια σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, σε τοπικού πολέμου, να πληρώνουν δηλαδή γειτονικοί και πιο μακρινοί λαοί με αίμα βάσανα μετανάστευση και προσφυγιά. Αξίζει να δίνουν οι λαοί του αίματος για το ποιος θα βγει νικητής στη μάχη των αγορών, των πρώτων ελών, στην πρωτοκαθεδρία στο διεθνές καπιταλιστικό σύστημα. Εμείς λέμε, τα ιδιαίτερα συμφέροντα που χωρίζουν τα καπιταλιστικά κράτη μεταξύ τους πρέπει να αποτελέσουν παράγοντα που ενώνει τους λαούς ενάντια στα καπιταλιστικά κράτη. Ωραία. Άλλωστε τα καπιταλιστικά κράτη, όσο και αν το ένα υποβλέπει το άλλο, για την οικονομική και πολιτική στρατιωτική κοινωνία, όταν έχουν αντιμετωπίσει την εργατική τάξη και τα λαϊκά κινήματα, τότε ενώνονται παραμερίζοντας προσωρινά τις επιθέσεις τους. Πάμε στο τρίτο ζήτημα στον αντιδικτατορικό αγώνα. Το πραξικόπημα της Χούντας των Συνταγματαρχών δεν συνάντησε άμεση λαϊκή αντίδραση, καθώ δεν υπήρχε καμία προετοιμασία από το εργατικό λαϊκό κίνημα και πρώτα απ' όλα από την εντάφρα ζούσε νόμιμα και το ΚΚΕ με την απαράδεκτη. Η έλλειψη μια τέτοια προετοιμασία ακύρωσε κυριολεκτικά τι όποιε διαθέσει υπήρχαν μέσα στα πιο ριζοσπαστικά τμήματα του λαού, είχαν περάσει τι εμπειρίε του αγώνα από τα χρόνια τη κατοχή και σε όλη την καρδιακή περίοδο. Από μια άποψη, πρόκειται για μια σημαντική ήταν
εργατικού αντικείμενος. Η επέμβαση για το γεγονός ότι την πρώτη μέρα της δικτατορίας η πρωτοπορία του εργατικού λαϊκού κινήματος χιλιάδες Έλληνες, κομμουνιστές και κομμουνίστριες, απροετοίμαστοι, βρέθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωση όλη την Ελλάδα. Απέναντι στον ελληνικό λαό μέσος, και σε όσες συλλογικές δυνάμεις είχαν κάποια διάθεση, δράσεις, ορθώθηκε ένας πανίσχυρος αστυνομικός και στρατιωτικός μηχανισμός που πέρασε στην υπηρεσία της Χούντας. Όταν όμως μιλάμε για μεγάλες ιστορικές στιγμές απίστευτου ηρωισμού και θυσίας, τέτοιο ήταν το Πολυτεχνείο, στη μακρόχρονη πορεία του κόμματος, στα μυαλά μας μένει η δράση, όπως συνηθίζουμε να λέμε τα τελευταία χρόνια, των αλήθειστων κομμουνιστών και κομμουνιστριών, λέμε αλήθειστους απολύτως δικαιολογημένων. Όμως καλό είναι να ξέρουμε ότι οι μεγάλες στιγμές που πέρασαν στην ιστορία του εργατικού του λαϊκού κινήματος, του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος, γεννήθηκαν στον ένα ή στον άλλο βαθμό μέσα σε συνθήκες όπου ένα μεγάλο μέρος του λαού φαινόταν αρχικά απαθές. Φοβισμένο να ρισκάρει ή κατοπισμένο ιδεολογικά και πολιτικά, παθητικοποιημένο, δηλαδή σε συνθήκες που δεν προειδοποιούσαν ότι θα έρθουν για άλλες μέρες. Κι όμως, η σκληρή και αφανής δουλειά που προηγήθηκε από την πρωτοπορία κάθισε αργότερα. Αυτό το δείχνει όλες τις ιστορικές περιόδους. Ας μην το κρύψουμε ακόμα και σήμερα, έρχονται στιγμές που ίσως κάποιοι και κάποιες δεν αισθανόμαστε απογοητευμένοι, απεσιόδοξοι ότι μπορεί να αναφερθεί ένα μαζικό ηρωικό και άπογο εργατικό λαϊκό κίνημα, όταν μάλιστα η πρωτοπορία του μαζικού κινήματος, το εργατικό συντηρητικό, είναι σε ιστορικά χαμηλό βαθμό παραδείγματος χάρη στη συντηρητική του οργάνωση. Αν και το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλαστεί οι αιστείες εργατικής αντίστασης και αντιπίθεσης, και αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε, πώς χωρίς προτεραιότητες και διασύνες να μεταβούν σε ένα πανελλαδικό κίνημα καλά συντονισμένο. Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που περνάμε από τον ενθουσιασμό όταν υπάρχει μια ανάταση ή ένα λαβή του αγώνα, αλλά όταν βλέπουν άμεσα αποτελέσματα να πέφτουν στην απογοήτευση και στην αδράνεια. Μπορεί επίσης, μπορεί λένε, να ξανασυμβεί κάτι που έχουμε δοκιμάσει και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Να αποκτήσουν στα μάτια ενός σημαντικού τμήματος του λαού μεγάλη έγκλη και να δημιουργήσουν ελπίδες τυχόν αθρόνητες ή και όχι πάντα αθρόνητες εξάσεις δράσεις ή μορφές πάλης που εμφανίζονται ως εξεγερσιακές και μεθυντές με κύματα και στόχους που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες, κινήματα που εύκολα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει το αστικό πολιτικό σύστημα ή κάποια από τα κόμματά του. Τέτοιο παράδειγμα είναι το λεγόμενο κίνημα των πλατιών, άλλα ανάλογα κινήματα σε ευρωπαϊκές πόλεις, η λεγόμενη αγροτική άνοιξη κλπ. Το Πολυτεχνείο, αν υπήρχε κατάλληλη προετοιμασία, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια παραγωγική, εργατική, λαϊκή και νεοελληνίστικη εξέλιξη, δηλαδή να γίνει αυτό που το κόμμα το επιδίωκε, ήταν το μόνο κόμμα που το επιδίωκε, να γίνει ο αποφασιστικός παράγοντας με την αποτακάτω ανατροπή της Χούντας, και όχι με διαβουλεύσεις από πάνω, από καλύτερες θέσεις θα ξεκινούσε η βάση μετά την πτώση της δικτατορίας. Το Πολυτεχνείο όμως παρέχει και άλλη πολύτιμη εμπειρία. Η παρέμβαση των δυνάμεων της ΚΝΕ και της αντιδικατορικής ΕΦΕ συνέβαλε στην αποτροπή του κινδύνου να κυριαρχήσει ο αυτοδιαρχισμός και ο καταρχισματισμός της πάλης στο όνομα του συγκλήματος πάει μόνο από τα κάτω. Στην προσπάθεια να λυθούν προβλήματα οργάνωσης του αγώνα, δεν είπα τον άλλο επίσης και τη συμβολή άλλων δυνάμεων, όπως ο Ρήγας Φεραίος, δυνάμεις του ΠΑΚ και ορισμένες άλλες από τον χώρο των λεγόμενων αριστεριστών. Οι διαφορές μεταξύ τους και με εμάς αντιμετωπίστηκαν ως ένα βαθμό με τη διαπάλη που είχε πείμαχο στοιχείο του αγώνα την ανάγκη ότι ο αγώνας πρέπει να έχει κέντρο καθοδήγησης, σχεδιασμού, πράγμα που ορισμένες δυνάμεις το αρνούν. Τελικά είναι συμφωνία και εκλέχθηκε στην Συνδεστική Επιτροπή την πρώτη και τη δεύτερη μέρα της εξέλιξης του Πολυτεχνείου. Αυτή ήταν προϋπόθεση για να πάρει κατάληξη με όσο γίνονται μέσα σε εκείνες τις συνθήκες εύσεχη κατεύθυνση, αλλά και οργάνωση, δημοσιοποίηση μέσω του αριθμού σταθμού.
ανάμεσα σε πολλά βέβαια και διαφορετικά συνθήματα του Δήλια, ξεχώρισε γέννηνα στη μνήμη, ψωμί, παιδί, ελευθερία, έξω τον άντρο και είπα, κάτω εγούδο κλπ. Όπως γράφεται στην ειδική έκδοση για την δικτατορία, το τρίτο 15-17 του Μιλίου 1993, στο Πολυτεχνείο ανέδειξε τη μεγάλη σημασία για την οργάνωση της πάλης. Αυτή η οργάνωση να περνάει μέσα από γενικές συνελεύσεις, εκλογή επιτροπή αγώνων, δηλαδή με συλλογικές διαδικασίες, ανέδειξε τη μεγάλη σημασία της εργατικής λαϊκής αλληλεγγύης και συμπόρευσης, της πλατιάς ενημέρωσης και τον καταληκτικό ρόλο του ραδιοφωνικού σταθμού. Αυτά είναι διδάγματα και μάλιστα αυτά εκτέθηκαν σε συνθήκες δικτατορίας. Ας δούμε τώρα ορισμένα ζητήματα που αφορούν στο ΚΚΕ ως χρήσιμη πλήρα στον δρόμο της ανατροπής. Το χώρο μας στις 21 Απριλίου του 67 βρίσκονται στη χειρότερη περίοδο όλης της ιστορίας. Όλες. Ποιο ήταν αυτό το χειρότερο? Είχε διαλύσει τις κομματικές οργανώσεις στην Ελλάδα το 58, ενώ στην Ειδική Επιτροπή και το Πολιτικό Γραφείο είχε διαμορφωθεί οπορτουνιστική ομάδα που η αντίληψη της κυριαρχούσαν στο κλιμάκι των μελών της Κεντρικής Επιτροπής στο εσωτερικό, ενώ οι χιλιάδες κομμουνιστές, οι Έλληνες, είχαν διεκδικήσει τις γραμμές της σοσιαλδημοκρατικής Ελλάδας. Κι όμως, από την πρώτη μέρα, αν και οι πιο έμπειροι και φορετοκαλισμένοι κομμουνιστές και κομμουνίστες στην Μεσοπολέμου και τις δεκαετίες του 40 είχαν συλληφθεί και εξοριστεί, αποφασίστηκε το κόμμα μας και ξεκίνησε η πορεία ανασυγκρότησης του, ακόμα και η στρατολογία νέων μελών της κοινής συνθήκης, που απέκτησε βεβαίως μια κάποια σχετική δυναμική, όταν στην 12η Πλευραία Ολομέλεια του 68, η Ομοσπονδιακή Ομάδα βγήκε τις γραμμές του κόμματος και όπως δείτε θα έδωσε μια επιμονική, όσο μπορούσε και την περίοδο. Μεγάλη σημασία γεγονός είναι και η ίδρυση της ΚΡΕΜ, για πρώτη φορά μετά την διάλυση της ΟΚΡΕ και την ίδρυση της ΕΠΟ. Η αγωνιστική δράση του κόμματος, η αδιαφυσβήτητη, δεν μας οδηγεί να κρύψουμε τη λαθρεμένη στρατηγική του στον αντιδικτατορικό αγώνα, που ίσχυε τα μέσα όμως στις δεκαετίες του 30 και τη δεκαετία 40-49. Μια λαθρεμένη στρατηγική που δεν ακολούθησε καθόλου, την αναντικατάστατη προσφορά του, θα το ξαναπώ, την ετοιμότητα για θυσίες, επέδρασε όμως την πολιτική του γραμμή με το χαρακτήρα της αντιδικτατορικής πάλης. Τι είναι το χαρακτηριστικό αυτής της στρατηγικής, ήταν όπως ξέρετε, η κατάκτηση της επαναστατικής διαδικασίας σε δύο στάδια, η μη αντικειμενική εκτίμηση για το επίπεδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, η αντίληψη για την πολιτική συναντιόν. Και η συμμετοχή, η στήριξη του ΚΚΕ σε κυβέρνηση του έδαφους του καπιταλισμού. Σε αυτά τα πλαίσια διαμόρφωσε πολιτική πρόταση συνεργασίας με όλα τα κόμματα που ήταν κατά της δικτατορίας γύρω από το αποκαλούμενο μήνυμα πρόγραμμα ή ένα στόχο ή ένα πλέγμα άμεσων ετοιμάτων με κόμματα αστικής διαχείρισης. Αυτή η επιλογή πέρατε ότι δεν ήταν σωστή. Δεν εγωδόθηκε καθόλου. Καθώς όλα τα άλλα κόμματα αρνούνταν όχι μόνο την πρόταση συνεργασίας αλλά και τη συμμετοχή του κόμματος σε μια κυβέρνηση για την Εθνικής Ενότητας, που είναι την Ελλάδα περισσότερη περίπτωση. Επίσης, αρνούνταν σε καλέσματα που έκαναν το κόμμα ή καθοδήγηση του κόμματος να τοποθετηθούν αν κάτι τόσο της δικτατορίας θα νομοποιηθεί το ΚΚΕ. Απέφευγαν να μιλήσουν, αρνούνταν να τοποθετηθούν υπήρχαν μεμονωμένοι αστεί πολιτικοί που αντιμετώπιζαν το ενδεχόμενο και το έργανε. Της νομοποίησης του κόμματος ως στοιχείο εξυγχρονισμού του πολιτικού συστήματος και με την ελπίδα ότι θα πετύχαιναν την ενσωμάτωσή του. Το κόμμα μας έβλεπε τότε ως πιο κοντινή δύναμη για συνεργασία και μεμονωμένη το ΠΑΚ, το αντιπροσωπευτικό κίνημα του Ανδρέα Παπανδρέου, που αποτέλεσε τον προθάλαμο για την ίδρυση ενός σύγχρονου σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, σύγχρονο όταν ιδρύθηκε. Το κόμμα δηλαδή είναι το ΠΑΣΟΚ που έκανε ό,τι μπορούσε για να συγκαλύψει την πολιτική διαχείριση που είχε χαράξει προκειμένου να ανταποκριθεί στι σύγχρονε ανάγκε του ελληνικού καπιταλισμού. Η 7χρονη δικτατορία τη έδωσε και συγκρότηση έγινε και η οικολογική δράση των Σιλιών,
για την ΕΡΕ και την Ένωση Κέντρου, τα βασικά κόμματα δηλαδή του κυβέρνησαν και στήριξαν το μεταφυλιακό καθεστώς που αντιθέσεις του το οδήγησαν στην επιβολή της δικτατορίας. Το θεμελιακή σημασία και τη συμπέρασμα είναι ακριβώς ότι ακόμα και όταν διακρίνεται η αυτοτελή δράση του κόμματος, η ένταξή του σε σχήμα πολιτικής συνεργασίας οδηγεί στην απώλεια της αυτοτελειάς του και αναπόφευκτα, αυτό το κυριότερο, να επιδιώκει ανάληψη ευθύνης συμμετοχής και στήριξης αστικής κυβέρνησης. Ακόμα και κάποιες από αυτές τις δυνάμεις, τις δικτατορίες, δέχονταν τη συνεργασία με το κόμμα στην εκκλησία. Ο στόχος τους θα ήταν η χρησιμοποίηση του κόμματος και της επιρροής του στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα για το δικό τους ταξικό συμφέρον. Το πρόβλημα όμως δεν σταματά εκεί. Καταλήγει, αν στήριξε την κυβέρνηση της εργασίας, καταλήγει η διακήρυξη της πάντης για τον σοσιαλισμό να μεταλλάσσεται σε μια ηθική, ένα όραμα ηθικής αξίας στο όρος των καλών, κατά συνέπεια να προσπάθει η καθημερινή πάλι του σοσιαλισμού, αλλά να ενσωματώνεται ανεξάρτητα από προθέσεις στα όρια του αστικού πολιτικού συστήματος. Τα παραπάνω σε όλο τον προσφέρομαι και στις πρώτες δεκαετίες του 21ου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παγκόσμια έχουν επιβεβαιωθεί και δεν υπάρχει ούτε μια εξαίρεση. Η αντίληψη που πήγε στο κόμμα ότι δεν ήταν θέμα αρχής η περίπτωση συμμετοχής του σε αστική κυβέρνηση για να συμβάλλει στην επίλυση ενός εξημένου προβλήματος ή στην αντιμετώπιση μιας έκτακτης κατάστασης παρέμεινε σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης του προσυγχρονισμού. Καταργήθηκε στα πλαίσια της νέας επεξεργασίας του προγράμματος του 1996 και στη συνέχεια όλο πληρωμένα, πιο ολοκληρωμένα, στο 19ο συνέδριο του 2013, ως αποτέλεσμα βεβαίως της συλλογικής ορίμασης του κόμματος στην αναμέτρηση με τις συνέπειες της Επανάστασης, τη μελέτη της ιστορίας του κόμματος και του εργατικού κινήματος, ιδιαίτερα της περίοδου 1949-1968 και πάνω απ' όλα με τη μελέτη της πείρας της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Σήμερα το κόμμα μας, μέσα από έναν ηφορικό, σκληροτράχυνο και επίμονο δρόμο, σε πρωτόγνωρες συνθήκες μετά την νίκη της Επανάστασης, κατάφερε στην αρχή αργά, στην πορεία με επιτάχυνση, να αποκαταστήσει τον επαναστατικό του χαρακτήρα. Καμία κατάπαυση και αυτοικανοποίηση. Το κόμμα μετά την κρίση του 1991 άλλωστε όφιλε συλλογικά να επιτελέσει το επαναστατικό του καθήκον. Το αντίθετο νιώθουμε σήμερα, ότι πρέπει να ανεβάσουμε σε ακόμα ανώτερο επίπεδο την απαιτητικότητα των εαυτών μας. Ό,τι περνάει το χέρι μας να δουλεύουμε με επιτελικό σχέδιο, μακρά σπνοή στρατηγικά, έτσι που να μην παραμερίζεται ή να αναβάλλονται πάγια καθήκοντα στο όνομα της αναμφισβήτητης υποχρέωσής μας να οργανώνουμε τους καθημερινούς αγώνες, να μας βλέπουν όσοι υποφέρουν σε κάθε στιγμή με τιμοπόλεμους και πρωτοπόρους. Η θέση μας ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό βγαίνει μέσα από τη θεωρία και την επιβεβαίωσή της από την πείρα του 19ου και 20ου αιώνα. Μπορεί να γίνει πραγματικότητα στον βαθμό που όλα τα αγωνιστικά στοιχεία και όλοι όσοι αναζητούν κανονική εναλλακτική λύση αποφασίζουν να συγκουραστούν με το κόμμα μας στην ταξική πάλι και κοινωνική συμμαχία, χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνούν από τώρα σε όλα 100% μαζί μας. Αυτό μπορεί να γίνει στην πορεία και όταν και η δική τους πείρα τους εξοπλίσει. Τότε θα νιώσουν δυνατοί να πάνε μαζί με το ΚΚΕ στον δρόμο της ανατροπής στην πάλι για τον σοσιαλισμό. Ξανά, δεν υποτιμάμε τις δύσκολες αντικειμενικές συνθήκες. Πιο δύσκολες από μια πλευρά από όσες ζήσαμε στον 20ο αιώνα. Αλλά ό,τι εξαρτάται από εμάς μπορεί και πρέπει να γίνεται με την αδιάσπαση ενότητα θεωρίας και πράξης. Κλείνω έτσι ανοίγοντας ένα θέμα ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Ένα θέμα που πρέπει να απασχολεί είναι η εσωτερική ζωή του κόμματος και της ΕΝΕ, της δράσης μας στον λαό. Τι σημαίνει και πώς εξειδικεύεται η γνωστή θέση ότι χωρίς επαναστατική θεωρία δεν υπάρχει επαναστατική πράξη. Η επαναστατική θεωρία βεβαίως έχουμε, δεν το ψάχνουμε. Ανάπτυξή της έχουμε στις σημερινές συνθήκες. Και μάλιστα αυτή την ενότητα, τη διαλεκτική ενότητα θεωρίας και πράξης, ανέλησε πολύ πολύ πετυχημένα
21ο συνέδριο και με αυτή την έννοια να θυμάμαι, να θυμόμαστε όλοι μας να διαβάζουμε βασικά κομματικά δοκουμέντα, αρκετές φορές να ξανασκύβουμε στο 21ο συνέδριο ή να δίνει τον όρο να τα κατάμε στο μυαλό μας. Διαβάζονται μια φορά και δύο και τρεις φορές, να απασχολούμαστε με θεωρητικά ή λογικά ζητήματα, γιατί δεν αρκεί να μας βλέπουν και να μας εκτιμούν σαν πρωτοπόρους συνεργείς στην δράση μας και στις ισχύες. Έτσι πρέπει να μας βλέπουν και πολλοί μας βλέπουν. Χρειάζεται να μας βλέπουν και πρωτοπόρους και στις ιδέες. Στην εύστοχη, δουλεμένη, με βάση ας πούμε της ανάγκης του λαού, ιδεολογική διαβάλλη, που αποτελεί την πλευρά της κυριαρχής μαζί με την οργάνωση, αλλά αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη. Απευθυνόμενοι λοιπόν προς τα παιδιά και τα κορίτσια της ΚΝΕ, πιστεύω ότι κίνηση μεγαλύτερη δεν θα έχουν λύσει όλα, δεν ξέρω πόσο υπέρβο, αλλά επειδή οι νεότεροι μπορεί να έχουν πολύ περισσότερο χρόνο μπροστά τους. Να σκέφτονται όλο και πιο πολύ τι μας αναλογεί συλλογικά αλλά και ατομικά, τι υποχρεώσεις βγαίνουν από τη θεμελιακή αρχή, χωρίς επαναστατική θεωρία δεν υπάρχει επαναστατική πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ.